Ευτυχία. Τι είναι ευτυχία τέλος πάντων? Είναι κάτι το οποίο ξυπνάμε ένα πρωί και ξαφνικά το έχουμε, ή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε συνειδητά να έχουμε στη ζωή μας? Το σημερινό βίντεο θα μάθουμε. Η ευτυχία είναι μια μεταβλητή. Παίρνει ένα σχήμα διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Όλοι στον πλανήτη έχουμε την ευτυχία κοινή ως στόχο μεταξύ άλλων. Από τη στιγμή που αποκτούμε συνείδηση, όλοι έχουμε νιώσει στιγμές ευτυχίας. Οι στιγμές αυτές είναι εθιστικές όσο τίποτα. Εκεί που νομίζουμε ότι την βρήκαμε, έχει τον τρόπο της να ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια μας, σαν εκείνα τα φθηνά παιχνίδια από το τζάμπο. Πολλοί στο κυνήγι της ευτυχίας πιστεύουν πως μπορεί να αγοραστεί ή να βρεθεί κυνηγώντας φήμη. Αργά ή γρήγορα όμως συνειδητοποιούμε ότι η ευτυχία δεν αγοράζεται ούτε κατακτιέται. Εγώ πιστεύω πως η ευτυχία έρχεται από μέσα προς τα έξω. Στο DNA μας βρίσκεται ένα αναλύωτο χαραγμένο ένσυκτο. Την εξέλιξη, την πρόοδο, τη δικιά μας εξέλιξη. Δεν υπάρχει διακόπτης, δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι σαν ένας καταράκτης που η ροή του δεν σταματά. Που σημαίνει όταν είμαστε πεσμένοι, θυμωμένοι, στεναχωρημένοι, μπαίνει πάντα μια μεταβλητή που είναι ο χρόνος. Θα περάσει, θα νιώσει καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και όταν είμαστε ευδιάθετοι, χαρούμενοι. Είναι θέμα χρόνου πριν μας καταβάλει κάποιο γκρίζο σύννεφο, φέρνοντας καταιγίδες και κακοκαιρίες στις σκέψεις μας. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Γι' αυτό μάθε να είσαι δυνατός και αισιόδοξος όταν χρειάζεται. Και να απολαμβάνεις και να εκτιμάς τις στιγμές που πρέπει, όταν πρέπει. Εσύ που κυνηγάς την ευτυχία, καλώς ήρθες. Είσαι ευπρόσδεκτος σε αυτό το κανάλι. Θα σου δώσω τη φόρμουλα της ευτυχίας, αλλά πρέπει να την συμπληρώσεις μόνος σου. Παίρνοντας ως δεδομένο ότι η εξέλιξη θα μας δώσει τη ευτυχία και ότι εκείνη προέρχεται μονάχα από μέσα προς τα έξω, θέλω να κάνεις τα εξής. Θα επενδύσεις στον εαυτό σου. Για να επενδύσεις στον εαυτό σου, πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου. Βάζοντας έναν στόχο και η πραγματοποίηση εκείνου είναι η φόρμουλα της ευτυχίας. Είναι απλό, αλλά παραδόξως λίγοι καταφέρνουν να την υλοποιήσουν στην πραγματική ζωή, διότι δεν έκαναν τα παραπάνω δύο πράγματα και επιλέγουν να βαδίζουν στη ζωή με το φως χιστό. Εσύ όμως, επειδή δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, ή τουλάχιστον όχι για πολύ, ξεκίνα με σένα. Ξεκίνα με ένα βήμα, με μία αλλαγή. Απλά ξεκίνα. Αν είσαι πρωινός τύπος, σταμάτα να ξυπνάς αργά. Αν είσαι αθλητής, σταμάτα να καπνίζεις. Αν σου αρέσουν τα ταξίδια, πήγαινε κάπου που δεν έχεις πάει. Αν σου αρέσει το βίντεο, κάνε εγγραφή. Εύχομαι το νέο έτος να σας βρει όλους καλύτερους από πριν. Μοιράσου το βίντεο με κάποιον που ξέρεις ότι έχει ανάγκη από κίνητρο για αλλαγή.